Μάικλ Φανίδη σήμερα, ο οποίος θα μας δείξει υπέροχο μαγκιάζ. Γεια σου, όμορφε. Γεια σου και στην όμορφη μας εδώ. Ακριβώς. Τι θα δείξουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για μακιγιάζ, έτσι τώρα που είναι του Αγίου Βαλεντίνου, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Θα μιλήσουμε έτσι για ένα πιο, αν θες, γιορτινό, πιο ερωτικό μακιγιάζ. Θα μιλήσουμε για κόκκινο κραγιόν, αφού απαιτείται τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου το μακιγιάζ να είναι έτσι λίγο πιο, αν θέλετε, προκλητικό, να διεγείρει τη φαντασία. Οπότε έτσι και υπάρχει πρόσκληση για dinner, για έξοδο, αλλά και στο σπίτι βεβαίως. Οφείλει κάθε κυρία να υποδεχτεί, να φροντίσει για την σωστά εμφάνιση, τον αγαπημένο της, έτσι. Θα έλεγα ότι πάντα οφείλει μια κυρία να υποδέχεται σωστά τον αγαπημένο της και ιδιαίτερα με προσεγμένο μακιγιάζ. Είναι το πρόσωπο, είναι αυτό που βλέπει, είναι η πρώτη εντύπωση, αν θέλετε, που βλέπει. Και η διάθεση που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια. Διεγείρει τη φαντασία και εξητάρει τα συναισθήματα. Πάμε. Ωραία, να το λοιπόν. Τώρα, έχει βάλει τη βάση. Έχω κάνει τη βάση ακριβώς. Τι απαιτείται, όπως είπαμε, για το Αγίου Βαλεντίνου το μακιγιάζ? Απαιτείται έτσι ένα ωραίο φρέσκο πρόσωπο. Δεν πρέπει να φαίνεται πολύ βαριά βαμμένη. Η κυρία προτιμούμε έτσι λίγο το πιο ανάλαφρο. Έχω περάσει μια γραμμή eyeliner, την οποία θα την κάνω λίγο πιο sparkly με ένα χρυσό eyeliner, γιατί θέλω να φανταστείτε ότι προσπαθούμε να τραβήσουμε το βλέμμα στα μάτια μας. Οπότε πάρα πολύ εύκολα με έναν χρυσό eyeliner θα περάσω μια γραμμούλα από πάνω, από το μαύρο που έχω δημιουργήσει. Είναι και sparkly αυτό, θα το δεις, Γαβριέλα μου, πόσο ωραίο είναι. Κλείσε μου τα μάτια. Είναι χρυσό και είναι ακριβώς, και το λαμπερό. Βάζω στο κέντρο του ματιού, πάνω από το μαύρο, νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και δημιουργεί αυτή την αίσθηση του βραδινού. Να το βλέπουμε εδώ πέρα, θα το γυρίσω λίγο το κεφάλι. Λαμπυρίζει το βλέμμα σου, λαμπυρίζει. Με την ίδια λογική θα κάνουμε. Ωραία, με αυτό που φορά σήμερα ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει, να λαμπυρίζω κι εγώ, ναι. Ωραία. Το περνάμε ακριβώς στις ρίζες των βλεφαρίδων, αφήνοντας μια λεπτομέρεια από το μαύρο μας eyeliner που είναι από κάτω, έτσι. Για να δοθεί αυτή η αίσθηση του χρυσού πάνω στα μάτια. Να το εκεί, φαίνεται τέλειο. Και μετά ακριβώς θα περάσω τη μάσκαρα, έτσι, θα δώσω πάρα πολύ τίποτα ένταση. Τίποτα άλλο, σκιούλα δεν τα βάλαμε? Σκιούλες έχω περάσει, συγγνώμη δεν το είχα πει. Έχω περάσει μία μπροντζέ, θα τη δείξω κιόλας εδώ πέρα. Χρυσό πάλι, είναι, έτσι λαμπερό. Είναι αυτή η μπροντζέ, την οποία έχω περάσει σε ολόκληρο το, αν θέλετε, την κόχη του ματιού. Επιμένω λίγο μέχρι πάνω, πολύ κοντά. Πολύ κοντά στο φρύδι, γιατί θέλω να μεγαλώσει πολύ τα μάτια, και έχω περάσει μία champagne, μία champagne την οποία έχω περάσει σε ολόκληρο το κινητό βλέφαρο, έτσι για να μας δώσει ακριβώς το φως. Κάνουμε ένα πολύ ουδέτερο μακιγιάζ, το οποίο μπορεί να φορεθεί άνετα με μαύρα ρούχα, με όποιο χρώμα επιλέξει, αν θέλετε, η Ειρήνη να φορέσει τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου. Τώρα, θα περάσω να βάλω τη μάσκαρα, την οποία θα δώσω πάρα πολύ ένταση στο πάνω βλέφαρο. Έτσι, δηλαδή έχουμε δουλέψει με δύο σκιούλες, Γαβριέλα μου, και όχι περισσότερες. Δεν θέλουμε να βάλουμε χρώματα, γιατί θα φορέσουμε κόκκινο κραγιόν. Το έντονο κραγιόν, ξέχασα για το κραγιόν, γι' αυτό. Οπότε κρατήσαμε τους μπρόντζι τόνους. Ήταν και ένα μακιγιάς, αν θες, κοίταξε λίγο μπροστά, Ειρήνη μου, μπράβο, εκεί πέρα. Ήταν και ένα μακιγιάς το οποίο, αν θες, ήταν από το νούμερο ένα του φετινού μας χειμώνα, του χειμώνα που μας φεύγει. Αλλά ευτυχώς μας κρατάει ακόμα σε αυτό το mood, έτσι, του κρύου. Κάνει κρύο, καιρός για δύο, και μιλάμε πάντα για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι, ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το look, όσοι έχουν παρακολουθήσει τα Grammy, προχθές που είχαν γίνει στην Αμερική, οι περισσότερες star κινήθηκαν σε αυτό. Θυμούμαι χαρακτηριστικά τη Ριάννα, η οποία ήταν ακριβώς σε αυτό το look, δηλαδή μαύρο eyeliner με μπροντζές σκιούλες. Και έντονο κραγιόν λίγο πάνω. Είναι εύκολο πάντως.
δεν είναι κάτι το περίπλοκο, δεν είναι το σμόκι. Όχι. Το οποίο μπορεί να. Όχι, είναι πάρα περισσότερες. Ακριβώς, αυτό δίνει, είναι και κλασικό, αν θες. Δίνει πάμε έτσι τώρα την αίσθηση της νεανικότητας στα μάτια, αλλά και μια κλασική διάθεση, έτσι, που τη θέλουμε. Πάμε για το να βράδυ δούμε τώρα τι θα γίνει με το κραγιόν. Με ενδιαφέρει με κραγιόν. Πολύ. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λίγο το πρώτα για τα κόκκινα κραγιόν, να δείξω μερικά χρώματα, να δείξω διαφορετικά κόκκινα, έτσι, και να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε το σωστό χρώμα, το σωστό κόκκινο κραγιόν για την κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά λέω ότι τα κόκκινα χωρίζονται στα ψυχρά και στα θερμά. Ψυχρά είναι αυτά που έχουν το μπλε μέσα, το κόκκινο που έχει το μπλε, και τα θερμά είναι αυτά ακριβώς που έχουν λίγο, αν θες, το πορτοκαλί, έτσι, ακριβώς. Και λέμε ότι πάντα τα ψυχρά χρώματα πάνε στις πιο ανοιχτές επιδερμίδες, ενώ αυτά που είναι με το πορτοκαλί, τα πιο θερμά, πάνε στις πιο σκουρόχρωμες, έτσι, οι πιο μεσογειακές δηλαδή, και οι πιο ασιάτισες, οι μελαμσές κυρίες θα φορήσουν τα πιο κόκκινα με πορτοκαλί. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή θα επιλέξω αυτό το κραγιό για να βάλουμε στην Ειρήνη και επιλέγω το ίδιο χρώμα σε μολυβάκι. Ναι. Τι θα μου πεις για τις κυρίες οι οποίες ακόμα βάζουν σκούρο μολύβι και κόκκινο κραγιόν? Θα πω ότι πρέπει να σταματήσουν άμεσα, διαφορετικά πρέπει να τις συλλάβει το Fashion Police και να τις κλείσει μέσα. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεπεραστεί, ανήκει στο παρελθόν. Ποια ήταν αυτή η δεκαετία που ήταν μάθημα? Ήταν περισσότερο τη δεκαετία του 80 και προς το τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές στα 90's θα έλεγα περισσότερο, το οποίο ήταν κάτι το οποίο κράτησε έτσι μια δεκαετία. Κάποιες μεγάλες κυρίες όμως ακόμα το κάνουν αυτό και το τους αρέσει. Το ότι τους αρέσει δεν αφιβάλλει κανένας, το ότι αναρέσει σε εμάς που τις βλέπουμε. Λοιπόν, να το αποφεύγουν δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο πια είναι της μόδας, είναι... Ακριβώς, δεν είναι στη μόδα. Δηλαδή, τώρα, αν μια κυρία το κάνει, οκ, δικαίωμά της είναι να το κάνει, αλλά επειδή εμείς μιλάμε για μόδα, θέλω να πω ότι πλέον δεν ενδείκνυται αυτό το πράγμα. Βάζεις μολυβάκι και πάνω στα χείλη, ακριβώς. Δεν είναι μόνο στις ακριές. Όχι, θα περάσω το μολύβι και θα τα γεμίσω τα χείλη, γιατί μην ξεχνάς ότι θέλουμε το κραγιόν αυτό να μείνει ανεξίτηλο. Σίγουρα... Το βράδυ εκείνο η κυρία θα έχει ήδη φάει και πρέπει να διατηρήσει... Άνοιξε μου λίγο τα χείλη. Κοίταξε, η κυρία μας θέλει να διατηρήσει το μαγιάζ της και ξέρω εγώ, να μην δώσει μέσα στο φαγητό και στα από αυτά, να είναι λίγο διακριτική. Να είναι λίγο διακριτική, Εμείς θα φτιάξουμε το κραγιόν όμως που να της επιτρέπει να δώσει μέσα στο φαγητό και να πάει με την ησυχία της, χωρίς να ανησυχήσει. Είναι waterproof. Περνώντας το μολύβι παντού, κλείσε μου τώρα τα χείλη, Ειρήνη μου, αυτό είναι, το ανεβάζουμε και λίγο προς τα πάνω. Να θυμάστε πάντα ότι το κραγιόν το κόκκινο μικραίνει τα χείλη, έτσι. Πάντα τους τα κάνει να φαίνονται πιο μικρά, οπότε είναι ωραίο να περνάμε το κραγιόν και λίγο το μολύβι λίγο προς τα έξω, ώστε να τα μεγαλώνουμε. Αυτό θα το διορθώσουμε μετά. Τέλεια, εκεί πέρα να το δεις εδώ λίγο. Χαμόγελο θέλω και άλλο πιο πολύ. Μπράβο, αυτή τη χαρά θέλω και την ευτυχία που πρέπει να έχει το κορίτσι με το κόκκινο κραγιόν. Λοιπόν, θα βάλουμε κραγιόν ή θα βάλουμε lip gloss? Θα βάλουμε ένα ωραίο lip gloss. Τέλειο. Που μετατρέπεται σε matte. Να το εδώ λαμπέρο. Πέρα. Το οποίο, αυτό δεν είναι lip gloss, είναι ένα κραγιό το οποίο έχει την αίσθηση του lip gloss, αλλά θα γίνει matte. Τι προτιμάς, matte ή τα glitter? Προτιμάω τα matte αυτή την περίοδο. Έτσι, και δεν είμαι μόνο εγώ, νομίζω οι περισσότεροι. Να το, κοίτα λοιπόν, τι ώρα που βγαίνει. Ακούτε τι λέει ο Mike, επειδή αλλιώς θα μας συλλάβουν, ξέρετε. Οι fashion police θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν μαζί μας εάν δεν ακούσουμε αυτά που λέει ο ειδικός μας εδώ, ο ειδικός μας. Να πούμε ότι τη σκιά αυτή την οποία έχεις βάλει πάνω από το eyeliner, τη βρίσκουμε σε όλα τα καταστήματα με τέτοια προϊόντα. Είναι ακριβό. Θέλουμε ένα χαμόγελο. Πολύ. Τώρα κάνω, θα σας απαντήσω αμέσως, απλά το διορθώνω τώρα. Διορθώνω έτσι λίγο το κραγιόν εδώ πέρα,
που μπορώ με ένα μολυβάκι λευκό να το σβήσω. Αυτό είναι ωραίο, ωραίο τρίκ για τα κόκκινα κραγιόν, να το διορθώσω δηλαδή. Λοιπόν. Και να το κάνω να φανεί πιο ήσυχο εκεί πέρα. Θα μας δείξεις κάποια μέρα πώς διορθώνεις, επειδή αυτό το είδα για πρώτη φορά ότι διόρθωσες με μολυβάκι το μολύβι. Ήθελα να πω ότι αυτά κόκκινο που χρησιμοποιούμε δεν είναι ακριβά προϊόντα, όχι, είναι πολύ λογικές οι τιμές και είναι διάφορες οι τιμές. Τελειώνουμε με το ρουζάκι. Τελειώνουμε πρώτα με λίγες γυαλάδες, λίγο πάνω, που πρέπει να βάλουμε λίγο στα οστά, εκεί πέρα δηλαδή. Και μα θα ολοκληρώσω. Αυτό. Ναι. Είναι γυαλάδα. Αυτό δίνει μόνο λάμψη, έτσι. Αχα. Τη λάμψη που θέλουμε λίγο να έχουμε σε ένα πιο επαιτειακό μακιγιάζ, αν θες. Και θα ολοκληρώσω με το ρουζάκι, ακριβώς, να το ρουζάκι. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που είναι της ορχιδέας, ένα χαμόγελο. Ζεσταίνουμε λίγο τα μήλα, εδώ πέρα. Και είσαι έτοιμη, Ειρήνη μου, τρεις μέρες δεν τα τρως, δεν τα κοιμάσαι, για να είσαι έτοιμη για την ημέρα. Όχι, το έχουμε κλείσει το ραντεβού μας στις 14, θα το έχουμε κάνει. Ωραία. Θα είμαστε μαζί στη Λεμεσό, οπότε το κορίτσι μας θα βγει στη Λεμεσό. Και θα λάμπεις. Και στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Και εσείς, κυρίες μου, θα λάμπετε, ακολουθήστε τις συμβουλές του Μάικ μας και είμαι σίγουρη ότι θα είσαστε εντυπωσιακές και όμορφες. Όχι εδώ μόνο είμαστε, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά πέρα κάθε μέρα. Μάικ, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλά να περάσετε όλοι σας την υπέροχη μέρα.